Στο σημερινό μάθημα θα μάθουμε τα πάντα γύρω από την προστακτική. Μπεν. Καμίνα. Μπάιλα. Νόμε τόκες. Νο άμπλες. Η προστακτική λοιπόν μπορεί να φανερώνει προσταγή, προτροπή, απαγόρευση, παράκληση και ευχή. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Σίγε τόδο ρέκτο. Δεσκάνσα. Πάσα, πάσα. Μπένα μικάσα. Αγιούδαμε. Σάλ δε ακί. Στα ισπανικά, προστακτική διαθέτει μόνο ενιστώτας. Ας δούμε τώρα πώς σχηματίζεται. Ο ομαλός τύπος της προστακτικής για το β' πρόσωπο ενικού είναι ίδιος με το γ' πρόσωπο ενικού της οριστικής του ενεστώτα σε όλες τις συζυγίες. Φυσικά και η προστακτική έχει ανώμαλα ρήματα. Μη φοβάσαι όμως γιατί είναι πάρα πολύ λίγα. Το σαλίρ, το μπενίρ, το τενέρ, το πονέρ, το αθέρ, το ντεθίρ, το σέρ, και το ρήμα «ΙΡ». Το β' πρόσωπο του πληθυντικού είναι ίσως ο πιο εύκολος τύπος της προστακτικής. Σχηματίζεται με την αντικατάσταση του τελικού «ΕΡΕ» της κατάληξης του απαρεμβάτου από τον «ΤΕ». Το καλύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ανώμαλα ρήματα. Προσοχή όμως, στα αυτοπαθή ρήματα το τελικό «ντε» της προστακτικής του μποσότρος χάνεται. Ας πάρουμε για παράδειγμα το ρήμα «λαμπάρσε». Το τελικό «ντε» θα χαθεί και η προστακτική του μποσότρος θα γίνει «λαμπάος». Τι έχουμε δει μέχρι στιγμής? Ότι το «του» έχει τον ίδιο τύπο με το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στον ενεστώτα
και ότι το ποσότρος σχηματίζεται με την αντικατάσταση του τελικού ερε της κατάληξης του απαρεμβάτου από τον ντε. Προστακτική του ουστέδ και του ουστέδες. Για να ζητήσουμε κάτι ευγενικά, χρησιμοποιούμε το τρίτο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού του ενεστώτατης υποτακτικής. Αρνητική προστακτική. Η αρνητική προστακτική σχηματίζεται πάντα με την υποτακτική του ενεστώτα σε όλα τα πρόσωπα.